και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Να είστε καλά, όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε. Είστε στο Sky και είναι το πρώτο μαγκαζίνο της ημέρας. Ελάτε να δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα. Ελάτε να ανοιχνεύσουμε τα πατήματα της ειδησιογραφίας έως και το επόμενο χρονικό διάστημα, έως Κυριακή Δευτέρα. Να δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα στην πατρίδα μας. Σας έλεγα Κυριακή Δευτέρα γιατί από Δευτέρα πρωί πιάνει δουλειά η Τρόικα ξανά και φαίνεται ότι σε ένα μίνιμουμ πρόγραμμα αλλαγών έχουν συμφωνήσει κυβέρνηση και Τρόικα, αλλά την ίδια ώρα έχουμε πολιτικές εξελίξεις, έχουμε οικονομικές εξελίξεις, έχουμε τα κοινωνικά θέματα, έχουμε όλα αυτά τα οποία καταγράφει επικαιρότητα τούτη την ώρα με συγκεντρώσεις, με απόψεις, με χίλια δυο πράγματα. Έχω και καλεσμένους εδώ στο στούντιο. Έχω τον κύριο Πλακιωτάκη, τον πρώην Υφυπουργό Άμυνας. Καλώς ήρθατε, κύριε Πλακιωτάκη, βουλευτής Λασιθίου με τη Νέα Δημοκρατία και ο οικονομολόγος ο κύριος Τόλιος, ο καθηγητής εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ. Σας καλώ και τους δυο. Ελάτε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας. Ένα μεγάλο ερώτημα. Και βέβαια μέσα σε όλα έχουμε και μερικούς που βγάζανε εκατομμύρια μέσα από νάρκες που ανείχνευαν στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, δεν ξέρω πού αλλού. 9 εκατομμύρια ευρώ το κόστος για τον Έλληνα φορολογούμενο, ο οποίος ρωτάει πού θα βρω το γιατρό μου. Και επειδή το πάντα το μαγκαζίνο είναι στο διατάφτα, απευθεία σύνδεση με τον κύριο Μπέζα στο Υπουργείο Υγείας. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ. Καλό μεσημέρι. Τι μου κάνετε, καλά είστε? Μια χαρά. Λοιπόν, επειδή δέχτηκα πάρα πολλά τηλεφωνήματα, ξέρετε, η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να ρωτάει, ο υπουργός να απαντάει και μια εκπομπή να είναι χρηστική, να είναι για τον πολίτη απάντηση στα δικά του ερωτήματα. Πού θα βρει γιατρό από σήμερα και μετά κάποιος που ήταν ασφαλισμένος στο ΙΚΑ, κάποιος που ήταν ασφαλισμένος στο δημόσιο, άλλος ζητάει καρδιολόγο, άλλος ζητάει παιδίατρο, άλλος τόνα, άλλος τάλο. Πού θα βρει το γιατρό του? Λοιπόν, από σήμερα, όπως το είπατε, ναι, μάλλον το εννοείτε, όλο το προσωπικό έχει μπει σε διαθεσιμότητα που δουλεύει στις μονάδες υγείας του ΕΟΠΗ. Επομένως, πρακτικά, από σήμερα δεν λειτουργούν τα πολυατρία του ΕΟΠΗ. Πού θα εξυπηρετεί το κόσμος? Απλά να υπενθυμίσω εδώ ότι μια ταλαιπωρία του κόσμου υπάρχει 3 μήνες τώρα, διότι είναι, ναι, σε εξέλιξη η απεργία των ιατρών του ΕΟΠΗ. Λοιπόν, από σήμερα θα εξυπηρετούνται στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΗ γιατρούς. Είναι 5.000 περίπου οι συμβεβλημένοι ιδιώτες με τον ΕΟΠΗ γιατροί, ναι, στους οποίους έχουμε αυξήσει τον αριθμό των επισκέψεων από 200 σε 400. Μάλιστα. Θα εξυπηρετούνται στα κέντρα υγείας της χώρας, τους, ναι, γιατρούς των κέντρων υγείας. Ναι. Υπενθυμίζω ότι ιδίως στην επαρχία δεν έχουμε. Μόνο στις μεγάλες πόλεις έχουμε πολυιατρία, το οποίο κυρίως έχουμε κέντρα υγείας, και επίσης στα εξωτερικά ιατρία των νοσοκομείων. Για τους γιατρούς τώρα των εξωτερικών ιατρίων των νοσοκομείων και για τους γιατρούς των κέντρων υγείας και των περιφερειακών ιατρίων, διότι σε πάρα πολλές περιοχές στην περιφέρεια έχουμε και τα λεγόμενα περιφερειακά, τα πολυδύναμα περιφερειακά και τα απλά περιφερειακά ιατρία. Δεν θα ισχύει για αυτό το μήνα της διαθεσιμότητας το πλαφόν στη συνταγογράφηση. Επομένως, οι γιατροί θα μπορούν να συνταγογραφούν χωρίς να έχουν κανένα περιορισμό, ακριβώς για να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες αυτό το μεταβατικό διάστημα της διαθεσιμότητας. Άρα, λοιπόν, με το βιβλιάριό μου στα χέρια, πηγαίνω ή στο κέντρο υγείας της περιοχής μου, αν είμαι σε μικρή πόλη, ή στο νοσοκομείο ή οπουδήποτε αλλού, ή βρίσκω το γιατρό. Ή στα περιφερειακά ιατρία. Ή στα περιφερειακά ιατρία, ναι, ή στους γιατρούς που είπατε, τους συμβεβλημένους, οι οποίοι ωστόσο απεργούν. Όχι. Δεν απεργούν οι συμβεβλημένοι. Μιλάμε για τους ιδιώτες γιατρούς. Οι οποίοι είχε δύο ειδών γιατρούς. Είχε τους γιατρούς οι οποίοι, ναι, δουλεύαν στις μονάδες υγείας του ΕΟΠΗ, οι οποίοι έχουν μπει σε διαθεσιμότητα. Ναι, ναι. Και έχει και ένα δίκτυο 5.000 περίπου γιατρών, μάλιστα, ιδιωτών γιατρών, συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΗ. Εκεί ο πολίτης μπορεί να πήγαινε και μέχρι τις 200 επισκέψεις να είχε δωρεάν πρόσβαση. Τώρα δεν πλήρωνε κάτι στους γιατρούς. Αυτές τις 200 επισκέψεις έχουμε αυξήσει σε 400. Μάλιστα. Γιατί το κάναμε αυτό? Διπλασιάσαμε τις επισκέψεις. Ναι. Διότι ο ΕΟΠΗ, να το πω έτσι λίγο απλά, έτσι, απλά μαθηματικά, ναι, ο ΕΟΠΗ είχε 5.000 γιατρούς, οι οποίοι μπαίνουν σε διαθεσιμότητα. Έξω οι συμβεβλημένοι είναι άλλοι 5.000 περίπου. Επειδή χάνουμε λοιπόν αυτούς τους 5.000 που έχουν μπει σε διαθεσιμότητα, διπλασιάζουμε τις επισκέψεις του συμβεβλημένου. Στην ουσία, σαν να βάζουμε άλλους 5.000 στο σύστημα. Άρα λοιπόν. Αφού είναι 400 επισκέψεις. Πού βρίσκει αυτούς τους γιατρούς ο πολίτης, διότι υπάρχει αυτή η τηλεφωνική γραμμή του ΕΟΠΗ, η οποία είναι νεκρή γραμμή ουσιαστικά. Τους βρίσκει. Η τηλεφωνική γραμμή του ΕΟΠΗ. Ναι. Η τηλεφωνική γραμμή του ΕΟΠΗ που έχει να κάνει με τα ραντεβού στις μονάδες υγείας του ΕΟΠΗ.
είναι νεκροί. Μάλιστα. Διότι οι μονάδες υγείας του οποίοι πρακτικά δεν λειτουργούν. Κοιτάξτε, δεν τις κλείσαμε με την έννοια ότι μπαίνει λουκέτο. Προσωρινή παύση λειτουργίας είναι, διότι το προσωπικό είναι στη διαθεσιμότητα. Άρα, αυτές οι τηλεφωνικές γραμμές δεν λειτουργούν από σήμερα. Οι τηλεφωνικές γραμμές όμως που σου δίνουν πρόσβαση και πληροφορίες για τους συμβεβλημένους ιδιώτες, ναι, γιατρούς με τον ΕΟΠΗ, ναι, εξακολουθούν να λειτουργούν. Για τους ιδιώτες γιατρούς του ΕΟΠΗ. Από εκεί μπορεί να παίρνει πληροφορίες. Τους ξέρουν, ξέρω, οι πολίτες τους περισσότερους από αυτούς, γιατί λίγο πολύ όλοι έχουν περάσει από εκεί. Θα σας πω τι συνέβη λίγο πριν πω στο στούντιο. Μου τηλεφωνεί μια κυρία από τον Οροπό. Ναι. Μου λέει, Γιώργο, σε παρακαλώ θερμά. Λέω, τι συμβαίνει. Μου λέει, περνούσα αύριο από καρδιολόγο, το πολυατρείο του Οροπού, το ΕΟΠΗ, έχει κλείσει το πρώην ΙΚΑ. Τι κάνω? Σήκωσα ψηλά τα χέρια, της λέω, θα περιμένεις, να μου πει, ναι, ο κύριος, ναι, Μπέζας, θα κάνεις. Ελάτε. Ναι, ναι. Όταν λέτε ότι περνούσε από καρδιολόγο, πού περνούσε από καρδιολόγο, αφού τα ιατρία του ΕΟΠΗ δεν, ναι, λειτουργούσαν λόγω της απεργίας των γιατρών. Μάλιστα. Άρα, πού θα πήγαινε σε καρδιολόγο? Αν πήγαινε σε έναν ιδιώτη καρδιολόγο συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΗ, ναι, θα συνεχίσει να πάει σε αυτόν τον ιδιώτη. Δεν έχει αλλάξει τίποτε σε αυτούς. Άρα... Αλλά τα πολυατρία του ΕΟΠΗ δεν, ναι, λειτουργούσαν μέχρι σήμερα. Πληρώνει λόγω ο πολίτης. Τη τρίμηνη απεργία. Μάλιστα. Άρα, με το βιβλιάριό του, χωρίς να πληρώσει, πηγαίνει χωρίς σε αυτόν τον διευρυμένο κύκλο γιατρών, όπως είπατε, και από εκεί και πέρα τελειώνει αυτός ο εντός ή εκτός εισαγωγικών γολγοθάς, λέτε, κύριε Μπέζα. Όχι διευρυμένο κύκλο γιατρών, στους ίδιους γιατρούς, ναι, οι οποίοι είχαν συμβάσει με τον ΕΟΠΗ, ναι, στους οποίους όμως, ναι, όχι τώρα, και από τους προηγούμενους μήνες λόγω της απεργίας των ιατρών, έχουμε αυξήσει τον αριθμό των δωρεάν επισκέψεων. Μάλιστα. Από 200 το μήνα σε 400 το μήνα. Επίσης, μπορεί να κλείσει ραντεβού στα εξωτερικά ιατρία των νοσοκομείων. Μάλιστα. Που οι γιατροί εκεί μπορούν να κάνουν συνταγογράφηση χωρίς κανένα όριο στη συνταγογράφηση. Δεν υπάρχει πλαφόν. Μάλιστα. Για αυτούς τους γιατρούς των εξωτερικών ιατρίων των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας, οι οποίοι συνταγογραφούν για εξωτερικούς ασθενείς, για ασθενείς που έρχονται απ' έξω, λόγω της ανάγκης τώρα να εξυπηρετηθούν. Για συνταγογράφηση. Δεν υπάρχει πλαφόν στη συνταγογράφηση. Μάλιστα. Οι γιατροί αυτοί μπορεί να συνταγογραφούν χωρίς κανένα όριο. Ερώτημα. Αυτός που θα πάει στο νοσοκομείο θα πληρώσει εισιτήριο ή το βιβλιάριό του είναι διαβατήριο ελεύθερης εισόδου στο νοσοκομείο? Κοιτάξτε, αυτός ο οποίος θα πάει στο νοσοκομείο και αυτός ο οποίος θα πάει και στα κέντρα υγείας θα πληρώσει το εισιτήριο το οποίο υπάρχει. Το 5 ευρώ. Από εκεί και πέρα όμως είναι δεν ένα εισιτήριο αυτό. Αυτό δεν μ' αρέσει. Δεν πληρώνει για την ιατρική επίσκεψη, ναι, δεν πληρώνει για τη συνταγογράφηση, ναι, είναι ένα εισιτήριο. Ναι. Αυτό δεν μ' αρέσει καθόλου. Γιατί δεν μ' αρέσει? Γιατί είναι ούτε σας αρέσει ούτε εμένα. Άρα κάτι πρέπει να γίνει. Λέω το εξής. Δεν μπορεί να πληρώνει ο άνθρωπος μια ζωή ασφαλιστικές εισφορές και μάλιστα ο συνταξιούχος διπλάσιες. Διότι ενώ πρώτα υπολογιζόταν στο καθαρό ποσό της σύνταξης, τώρα υπολογίζεται στο μεικτό. Άρα η εισφορά είναι διπλάσια που πληρώνει κάθε μήνα από τη σύνταξή του. Και να έρχεται τώρα η πολιτεία και να του λέει: σου κρατώ διπλάσια εισφορά υπέρ υγείας, αλλά θα πληρώνεις και εισιτήριο μπαίνοντας στο νοσοκομείο επειδή ήρθε αυτή η αναταραχή. Δεν είναι βαρύ, κύριε Μπέζα, αυτό για τους ανθρώπους που έχουν δουλέψει μια ζωή? Κοιτάξτε κύριε Αυτιά, νομίζω ότι όχι εσείς, έχετε δίκιο. Και ο κόσμος ο οποίος αντιδρά, γιατί καμιά φορά δεν υπάρχει πληροφόρηση. Εμείς κάναμε κάποιες μετρήσεις. Ναι. Όταν ξεκίνησε η απεργία των ιατρών του ΕΟΠΗ. Κάναμε κάποιες μετρήσεις για να δούμε πόσους κόσμους τελικά εξυπηρετείται από, μάλιστα, αυτά τα πολυατρία του ΕΟΠΗ. Ξέρετε τι δείξαν αυτές οι μετρήσεις? Ρωτήσαμε δηλαδή, ναι, ασθενείς, ναι, μέσω μετρήσεων οργανωμένων. Ναι. Έδειξαν λοιπόν ότι μόνο ένα 20% των πολιτών εξυπηρετείται από τα πολυατρία του ΕΟΠΗ. Και οι άλλοι? Όλοι οι άλλοι. Καλά, δεν συζητάω για την περιφέρεια, διότι εκεί η πρόσβαση κυρίως είναι στα νοσοκομεία και, έτσι, στα κέντρα υγείας. Αλλά μιλάμε για τις αστικές περιοχές όπου υπάρχουν πολυατρία του ΕΟΠΗ. Όλοι οι άλλοι πηγαίνανε στους ιδιώτες γιατρούς, τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΗ και στα νοσοκομεία. Αυτό το πράγμα θα συνεχίσει να γίνεται. Είναι μία μεταβατική περίοδος ενός μήνα. Πιστέψτε με ότι η λύση την οποία έχουμε βρει, ναι, δηλαδή του να βάλουμε το προσωπικό σε διαθεσιμότητα, είναι η καλύτερη λύση. Θα μου πείτε γιατί είναι η καλύτερη λύση, τι είναι αυτά που λέτε. Ας πούμε, θα κλείσουν πρακτικά τα πολυατρία για ένα μήνα και λέτε ότι είναι η καλύτερη λύση. Αυτή η αναστάτωση που υπάρχει στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας λόγω της μεταρρύθμισης, ναι, πρέπει να τελειώσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Καταρχάς, η μεταρρύθμιση πρέπει να ολοκληρωθεί και να προχωρήσει. Όλοι νομίζω αντιλαμβανόμαστε ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι ο αδύναμος κρίκος στο σύστημα υγείας στη χώρα μας. Και θα μπορούσατε. Αυτή λοιπόν η αναστάτωση πρέπει να τελειώσει. Μάλιστα. Ο Δένδιας, αν ήθελε να κάνει αλλαγή στην αστυνομία, έπρεπε να κλείσει τα αστυνομικά τμήματα. Ρωτάνε οι πολίτες. Απλά προσέξτε, θα κάνει αυτή την αλλαγή. Προσέξτε τώρα. Φαντάζεστε ένα μήνα η Ελλάδα χωρίς αστυνομία? Δεν μπορούσε να συμβεί αυτό το, ναι, πράγμα. Είχαμε τέσσερις. Καταλάβατε. Είχαμε τέσσερις δυνατότητες. Ή αν ήθελε, ωραία, να αλλάξει τα λιμάνια ο υπουργός, να αλλαγεί στόπ η ακτοπλοεία. Ναι. Πάει, θα πεθαίναν τα νησιά.
Με φέρνετε σε αυτό που θέλω να πω. Ελάτε. Όλοι λένε, ναι. Όλοι λένε ότι υπάρχει ένα διασπασμένο στη χώρα μας μέχρι σήμερα, από σήμερα θα αρχίσει να προχωρήσει η μεταρρύθμιση, υπάρχει ένα διασπασμένο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Έχουμε από τη μια μεριά τον ΕΟΠΗ με τις δομές του και από την άλλη μεριά κάποιες άλλες κρατικές δομές που είναι τα κέντρα υγείας. Ναι. Σε μια πόλη υπάρχει κέντρο υγείας και πολυατρείο το οποίο το ένα δίπλα στο άλλο. Άλλος διοικεί και διαχειρίζεται το κέντρο υγείας, άλλος διοικεί και διαχειρίζεται το πολυατρείο του ΙΚΑ. Σου λείπουν γιατροί στη μία δομή, δεν μπορεί να μετακινήσεις γιατρούς από την άλλη δομή που έχει πλειονότητα γιατρών, έχει περισσευούμενους γιατρούς. Αυτό λοιπόν εμείς τώρα το αποκαθιστούμε μέσω της ενοποίησης. Έρχονται τα πολυατρία του ΕΟΠΗ και εντάσσονται μαζί με τα κέντρα υγείας κάτω από την ίδια διοίκηση των υγειονομικών περιφερειών. Άρα έχουμε κατάργηση δομών από τον ΕΟΠΗ, καταργούνται οι δομές αυτές από τον ΕΟΠΗ και μεταφέρονται, καταργούνται οι οργανικές θέσεις και μεταφέρονται αυτές οι οργανικές θέσεις και δομές κάτω από τη διοίκηση των υγειονομικών περιφερειών. Είχαμε τέσσερις δυνατότητες για να υλοποιήσουμε αυτή τη διοικητική αλλαγή. Διότι η πρώτη φάση τώρα που γίνεται είναι η διοικητική αλλαγή. Η πρώτη δυνατότητα που είχαμε ήταν να πάμε σε μετατάξεις. Να μην κάνουμε διαθεσιμότητα, να κάνουμε αυτόματες μετατάξεις, ας το πούμε έτσι, του προσωπικού. Να μεταταγεί από το ένα νομικό πρόσωπο από τον ΕΟΠΗ να περάσουν στο άλλο νομικό πρόσωπο που είναι υγειονομικές περιφέρειες. Για να κάνεις μετατάξεις όμως, ακόμα και με νόμο, χρειάζεσαι μήνες. Διότι πρέπει να ελευθούν οι φάκελοι όλου αυτού του προσωπικού. Και οι φάκελοι αυτού του προσωπικού, κύριε Αυτιά, αυτά πρέπει να τα πούμε, διότι πρέπει να ξέρουν οι πολίτες. Να τα πείτε για είναι να τα ξέρουμε. Στα ασφαλιστικά ταμεία. Είναι διάσπαρτη στα ασφαλιστικά ταμεία από τα οποία προήρθε αυτό το προσωπικό. Μάλιστα. Στον ΟΓΑ, στο ΙΚΑ, στον ΟΑΕ. Δεν είναι στον ΕΟΠΗ. Θα κάναμε 8 και 10 μήνες για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτές τις μετατάξεις. Η άλλη λύση είναι να βάλουμε σε σταδιακή διαθεσιμότητα το προσωπικό του ΕΟΠΗ. Δηλαδή, μέσα σε μία μονάδα, να βάλουμε το μισό προσωπικό σε διαθεσιμότητα και το άλλο το μισό προσωπικό να μην είναι σε διαθεσιμότητα. Αυτό δεν γίνεται, διότι όταν καταργείς τις οργανικές θέσεις μιας μονάδας, όλο το προσωπικό πρέπει να μπει σε διαθεσιμότητα. Δεν μπορεί να καταργείς το μισό και το άλλο μισό να το βάζεις στη διαθεσιμότητα, να καταργήσεις μισές θέσεις και τις άλλες να μην τις καταργείς. Άρα γιατί λοιπόν. Καταργείς τη δομή. Άρα, όλοι. Είχατε ούτε αυτό μπορούσε να γίνει. Η άλλη λύση ήταν. Ναι. Η άλλη λύση ήταν, να σας πω και αυτήν, να πάμε σε μια σταδιακή διαθεσιμότητα του τύπου. Να βάλουμε σε διαθεσιμότητα κάποιες μονάδες στη χώρα και κάποιες άλλες μονάδες να τις αφήσουμε σε λειτουργία χάος. Και να τις βάλουμε σε διαθεσιμότητα και χάος. Να τις καταργήσουμε αργότερα. Εκεί θα κρατούσα και αυτό μήνες. Χάος. Άρα η συντομότερη λύση είναι αυτός ο ένας μήνας της κλειστής διαθεσιμότητας. Ρωτάει ο πολίτης. Και θα είναι ένας μήνας. Μάλιστα. Δύσκολος μήνας, κύριε Υπουργέ. Θα είναι ένας μήνας, διότι εδώ δεν γίνεται αξιολόγηση προσωπικού. Γίνεται αυτόματη διαθεσιμότητα. Μάλιστα. Μετά τη λήξη του ένα μήνα, χωρίς αξιολόγηση, επανέρχονται πάλι στις μονάδες. Ρωτώ λοιπόν, θα υπάρξει κωμόπολη, θα υπάρξει πόλη, θα υπάρξει μεγάλο αστικό κέντρο, χωρίς να εξυπηρετείται ο πολίτης? Αυτό ρωτάει ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Ελάτε. Λοιπόν, πολύ σωστή ερώτηση και να σας πω τι προβλέπει ο νόμος. Ναι. Ο νόμος προβλέπει, τον οποίο ψηφίσαμε και τον οποίο ξεκινήσαμε τώρα να εφαρμόζουμε, ότι σε κάθε δήμο της χώρας θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μία δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Τουλάχιστον μία το δομή. Το έχετε εξασφαλίσει βλέπω, αυτό. Για παράδειγμα, σε ένα δήμο στη Δάφνη. Ναι. Αυτό είναι αποτυπωμένο στο νόμο, είναι επιταγή του νόμου. Δηλαδή, βλέπω, ας πούμε, σε ένα δήμο, στο Δήμο Δάφνης. Δηλαδή, για παράδειγμα. Ότι φοβούνται ότι θα κλείσει το πολυατρείο. Δεν παίρνω εγώ την Αθήνα, δεν παίρνω εγώ τη Δάφνη ή τον Πειραιά. Παίρνω την Ικαρία, για παράδειγμα. Ξέρουμε ότι στον Άγιο Κήρυκο υπάρχει ένα νοσοκομείο που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο ή ένα κέντρο υγείας ή πέστε το ό,τι θέλετε ή σε άλλο νησί ώστε ο κόσμος να μην πεθαίνει ή σε ένα... Δεν λέω λοιπόν, για Αθήνα και Πειραιά που έχει 100 επιλογές. Έτσι, το νοσοκομείο είναι δευτεροβάθμια. Το νοσοκομείο είναι δευτεροβάθμια πειθαρχία. Ή ένα κέντρο. Λοιπόν, στο κάθε νησί όπου υπάρχει κέντρο υγείας θα παραμείνει το κέντρο υγείας διότι αυτό είναι επιταγή του νόμου. Δεν κλείνει γιατί αυτό. Σου λέει, σε κάθε δήμο. Ναι. Όχι. Ωραία. Λοιπόν, να πω τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή γίνεται μετά τον ένα μήνα, έχουμε μια διοικητική αλλαγή. Οι δομές του ΕΟΠΗ θα ξανανοίξουν όλες, το τονίζω όλες, θα είναι όμως κάτω από διαφορετική διοίκηση. Δεν θα είναι κάτω από τη διοίκηση του ΕΟΠΗ, θα είναι κάτω από τη διοίκηση των υγειονομικών περιφερειών. Άρα οι εργαζόμενοι εκεί θα ξαναγυρίσουν στα ίδια τους τα γραφεία, στα ίδια γραφεία, στο ίδιο αντικείμενο που είχαν, στα ντοσιέ τους και στους φακέλους τους. Θα έχει υλοποιηθεί μόνο η διοικητική αλλαγή. Επίσης, ο νόμος μας βάζει και ένα περιορισμό. Αυτό είπα προηγουμένως. Ότι και όταν αργότερα, πολύ αργότερα, κάνουμε μια ορθολογική χωροταξική κατανομή των μονάδων, δηλαδή έρθουμε να συνενώσουμε πολύ αργότερα, την επόμενη χρονιά, κάποιες δομές ίσως που είναι η μία δίπλα στην άλλη, αυτό θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε σε κάθε Δήμο να υπάρχει τουλάχιστον μία δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Άρα, οι όποιες συνενώσεις γίνουν. Θα είναι ελάχιστες στη χώρα. Ελάχιστες. Έχετε εξασφαλίσει τις ειδικότητες των γιατρών. Δηλαδή, ωραίες οι προθέσεις.
Ναι, σας έχουμε ένα κέντρο υγείας ανοιχτό 24 ώρες 24ωρο. Λείπει ο καρδιολόγος, που είναι βασικό. Ή λείπει δεν ξέρω ποιος κλπ. Εκεί τι γίνεται όταν λείπει η ειδικότητα του γιατρού? Μπορεί να πάει στο νοσοκομείο? Μπορεί να βρει άλλη λύση? Πολύ σωστή. Ξέρετε, κάνετε πολύ σωστές ερωτήσεις και το λέω με την εξής έννοια. Ότι δυστυχώς, ναι, λόγω αυτής της διαμάχης εισαγωγικά που υπάρχει σε σχέση με το εργασιακό καθεστώς των γιατρών της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, ναι, βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Και το δάσος είναι αυτά τα οποία αναφέρετε εσείς εδώ τώρα. Δηλαδή, είναι το τι θα γίνει μετά, πώς θα εξυπηρετείται ο ασθενής, πού θα βρει γιατρούς, πώς θα δουλεύουν αυτές οι μονάδες. Αυτές λοιπόν οι μονάδες θέλουμε οι περισσότερες, ναι, ναι, όχι όλες, ναι, τουλάχιστον αυτές που είναι πολυατρία του ΕΟΠΗ και θα μετατραπούν στη συνέχεια σε πολυδύναμα κέντρα υγείας, ναι, να δουλεύουν σε 24-ωρη βάση. Τα πολυατρία του ΕΟΠΗ αυτή τη στιγμή δεν δουλεύουν σε 24-ωρη βάση. Έχουν μία πεντάωρη απασχόληση οι γιατροί, που πολλές φορές δεν τηρείται και αυτή, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια πεντάωρη απασχόληση, ναι, και στη συνέχεια οι γιατροί φεύγουν και πηγαίνουν στα ιδιωτικά τους ιατρεία. Οι καινούργιες δομές που θα κάνουμε, ναι, θα έχουν σε πολλές περιπτώσεις, εκεί που είναι μεγάλες δομές, σε μεγάλα αστικά κέντρα, ναι, όπως και τα κέντρα υγείας που υπάρχουν, ναι, στην περιφέρεια, 24ωρη λειτουργία με εφημερίες. Άρα ο ασθενής θα βρίσκει τον γιατρό του σε επίπεδο πρωτοβάθμιας οντίδρασης υγείας όλο το 24ωρο. Τώρα, θα μας λείψουν κάποιες ειδικότητες. Είναι πολύ εύστοχο το ερώτημα που θέτεται, διότι πολλοί γιατροί αντιδρούν. Αντιδρούν στο καθεστώς της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και σου λέω ότι εμείς δεν θα περάσουμε στο κρατικό σύστημα, αλλά θα κρατήσουμε τα ιδιωτικά μας ιατρεία. Εκεί λοιπόν, για κάθε γιατρό που φεύγει, ναι, που δεν έρχεται στο κρατικό σύστημα, ναι, έχουμε τη δυνατότητα να προσλάβουμε μόνιμο ένα νέο γιατρό με το καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Θα το κάνετε αυτό ή θα πει η Τρόικα? Όμως, νέο γιατρό, ένα λεπτό. Θα το κάνετε ή θα πει, ναι, η Τρόικα? Αυτό είναι διασφαλισμένο. Ο κύριος Τόμψεν Μπέζα δεν προσλαμβάνει. Πώς είναι? Είναι εξασφαλισμένο. Αυτό είναι διασφαλισμένο. Από ποιον? Και συμφωνημένο, ναι, και με το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Αυτή είναι καλή είδηση. Αυτή είναι καλή είδηση, γιατί οι Έλληνες γιατροί πάνε στο εξωτερικό. Αυτή είναι καλή είδηση που μας δίνετε τώρα. Ακριβώς. Ότι έχετε εξασφαλίσει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι, ξέρετε, με το θέμα της υγείας δεν μπορεί κανείς να παίζει και το ξέρετε πολύ καλά. Γι' αυτό θέλω να είμαστε χρηστικοί σήμερα. Σε λίγο ο κύριος Τόλιος θέλει να παρέμβει, σε λίγο θα τα πει. Είναι από το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ και ο κύριος Πλακιωτάκης. Θέλω να είμαστε χρηστικοί. Εμένα, κύριε Μπέζα, δεν με ενδιαφέρει αν θα είναι ο Άδωνης, θα είναι ο Μπέζας, θα είναι ο Τόλιος, θα είναι ο Πλακιωτάκης, θα είναι οποιοδήποτε. Με ενδιαφέρει η Κυραντίνα, η κυρία Άννα, ο Μπαρμπαμίτσος που ψάχνει για γιατρό, που δεν έχει αυτή την ώρα. Με ενδιαφέρει πολύ το θέμα αυτό. Και σε ένα μήνα έχουμε πολύ δρόμο ώστε να. Αυτό το πράγμα να αρχίσει να κυλάει. Αυτό κάνει τον κόσμο να αγωνιά. Ελάτε. Λοιπόν, ακούστε με, γιατί είμαστε, ναι, σε μια κρίσιμη ερώτηση. Είπα λοιπόν ότι για κάθε γιατρό ο οποίος δεν περνάει στο κρατικό σύστημα, ναι, έχουμε τη δυνατότητα και έχουμε συμφωνήσει και με το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης να προσλάβουμε ένα νέο γιατρό ο οποίος θα ενταχθεί στο πρωτοβάθμιο εθνικό δίκτυο υγείας στο παιδί. Μάλιστα. Η πρόσληψη όμως ενός νέου γιατρού, επειδή θα είναι γιατροί του ΕΣΥ, ναι, θα είναι γιατροί οι οποίοι θα αμείβονται με τους μισθούς που παίρνουν οι γιατροί του ΕΣΥ. Θα είναι γιατροί οι οποίοι θα κρυθούν και θα καταταγούν σε βαθμούς που έχουν οι γιατροί του ΕΣΥ, επιμελητής Β, επιμελητής Α, ναι, ναι, διευθυντής. Είναι μια διαδικασία χρονοβόρα. Δεν μπορεί να γίνει αυτό μέσα σε ένα μήνα ή σε δύο μήνες. Έχουμε λοιπόν εναλλακτικά τη δυνατότητα, μέχρι ότου προσληθούν οι καινούργοι γιατροί, προβλέπεται αυτό στο νόμο, ακριβώς για να καλύψουμε αυτό το διάστημα, ναι, ναι, της πρόσληψης που χρειαζόμαστε για να προσλάβουμε νέους γιατρούς, να προσλάβουμε πρώτον επικουρικούς γιατρούς. Έπεσε το σύστημα, παιδιά, θα το δούμε σε λίγο. Λοιπόν, κύριε Τόλιο, ελάτε για το πρώτο, ναι, σχόλιο. Είναι μακρύς ο δρόμος, η υγεία είναι σκληρό. Μόλις αποκατασταθεί η επικοινωνία με τον κύριο Μπέζα, θα συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα. Εμένα, κύριε Τόλιο, ξέρετε, δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο από το να βρει γιατρό ο Έλληνας πολίτης. Τέλος, τελείωσε. Αυτό είναι, νομίζω, η επιθυμία του καθενός. Σας την είπε εμέσως ο Μπέζας. Κάνουμε κρατική ιατρική. Ναι, αντιδράτε, ναι, στην κρατική ιατρική ή του ΣΥΡΙΖΑ, ή λέτε ότι τούτο εδώ το πράγμα δεν πάει? Ελάτε. Λοιπόν, εμείς λέμε, ναι, δημόσιο, δωρεάν σύστημα υγείας, ναι, με ελεύθερη πρόσβαση όλων των πολιτών σε αυτό. Μάλιστα. Αυτή η φιλοσοφία, ναι, ξεκινάει και από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ναι, και στη δευτεροβάθμια και όπου μπορούμε να πούμε και δηλαδή, μια, λέτε, σε τριτοβάθμια. Σε κάθε χωριό, σε κάθε πόλη, 24 ώρες ανοιχτό το γιατρείο και μπαίνει μέσα οποιοδήποτε να γίνει καλά. Τελειώσαμε. Ναι, ναι. Αυτό θέλει δικότητες. Θέλει γιατρούς, θέλει λεφτά. Και θέλει και στήριξη. Ωραία. Αυτό που γίνεται εδώ, ναι, δεν είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Εάν έχουμε σήμερα ένα επίπεδο... Πού πονάει αυτό που είπε ο Μπέζας? Θα σας πω. Καταρχήν διαλύει
τις υπάρχουσες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, γιατί εδώ πρέπει να πιάσουμε την ουσία. Ο οποίος σήμερα απασχολεί 8.500. Μάλιστα. Αυτούς τους αφήνει. Λεπτό. Σιγά σιγά σιγά. Εκεί στο τετράγωνο του Υπουργείου Υγείας είχε blackout η ΔΕΗ. Γι' αυτό έπεσε και δεν ήταν θέμα τεχνικό. Να εξηγήσω. Μην πούνε τώρα ότι κόψαμε τον Υπουργό. Λοιπόν, εκεί στο τετράγωνο στον Αριστοτέλους υπήρχε blackout και αυτό ήταν ο λόγος που διακόπηκε η επικοινωνία με τον κύριο Μπέζα. Ολοκληρώστε, κύριε Τολιό. Ωραία. Ελάτε. Άρα λοιπόν, αυτό που βιώνουμε πού μπροστά μας είναι στο διάλυση, αυτό. Διάλυση, προσέξτε, είναι διαθεσιμότητα. Ναι, αφήστε με να πω. Πού κολλάει, μια θέλω να μου πεις. Επειδή ξέρεις οικονομικά, γι' αυτό σε ρωτάω. Θα σας πω. Ναι. Κολλάει πρώτα απ' όλα ότι η επιλογή αυτή εντάσσεται στα πλαίσια του μνημονίου, της μείωσης έτσι, του προσωπικού του δημοσίου συνολικά και μείωση των δαπανών. Καμία και δεν είναι μας. Σας παρακαλώ, θα τα πείτε στη συνέχεια. Μα λέει θα προσλάβει. Να με ακούσετε πρώτα. Λέει δεν θα πάρει γιατρούς. Δεν θα πάρει. Ο συνολικός αριθμός ο οποίος θα απασχοληθεί θα είναι μειωμένος σε σχέση με το σημερινό. Γιατί ο στόχος που είναι και μείωση, το λέτε αυτό. Η μείωση των δαπανών για υγεία όπως είναι και η μείωση των δαπανών. Α, είναι μνημονιακή υποχρέωση, λέτε. Αυτή βεβαίω. Είστε βεβαίω. Βέβαια, 100%. Καμία σχέση. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο πολύ βασικό. Είναι ποιο. Συγγνώμη. Ελάτε. Το δεύτερο που θέλω να πω συνδέεται με την ανάγκη να έχουμε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που να είναι σε όλη τη χώρα και ναι μεν το θέμα των αστικών κέντρων ή γενικά των, αυτών που λέμε των κέντρων υγείας θα μπορούσαν να λειτουργήσουν σήμερα όμως οι πολυτουργούν. Θα μπορούσαν ήδη τα πολυατρία να μετατραπούν. Και θα μπορούσαν, εδώ μου θυμίζει η σημερινή ενέργεια, μου θυμίζει το μαύρο της ΕΡΤ. Δηλαδή, ήθελες να κάνεις εσύ για χι λόγους μια άλλη δημόσια τηλεόραση. Κατεβάζεις τα. Πώς το λένε τους διακόπτες και βαράς blackout. Ο στόχος είναι ένας και μοναδικός. Σαφής. Οι απολύσεις. Κύριε Πλακοκιάδη, οι απολύσεις. Λέει και, λοιπόν. Λέει ο κύριος Τόλιος, ήταν μνημονιακή υποχρέωση. Ένα λεπτό. Αν σας ενημερώνω σωστά. Ναι. Γιατί, δόξα τω Θεώ, στα οικονομικά Βέβαια. Είστε καθηγητής. Λοιπόν, λέει ο κύριος Τόλιος, υπήρχε μνημονιακή υποχρέωση, έπρεπε να φύγουν κάποιοι γιατροί. Και αυτό ήταν ο λόγος, κύριε Πλακοκιάδη. Αυτό είναι. Ελάτε, κύριε Πλακοκιάδη. Κυρίε καμία μνημονιακή υποχρέωση. Η μεταρρύθμιση στον χώρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας τη συζητάμε τα τελευταία 40 χρόνια στη χώρα. Τι κάνει η κυβέρνηση με αυτή τη μεταρρύθμιση? Ουσιαστικά ενοποιεί την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ναι. Δεν κλείνει, όπως ισχυρίζονται οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε δημιουργείται καμία διάλυση ούτε καμία αναστάτωση. Εσείς υπερασπίζετε. Εσείς δεν τα είπα εγώ, υπουργό. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Σας άκουσα προσεκτικά. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Ναι. Δεν μπορεί να λέτε από τη μία ότι είσαστε υπέρ της ελεύθερης πρόσβασης και από τη μία είναι να υπερασπίζεστε τους γιατρούς να έχουν δύο επιλογές ουσιαστικά να είναι να δουλεύουν και στο ΝΕΟΠΗ, να έχουν και τα δικά τους ιδιωτικά ιατρία. Αυτή την ώρα λοιπόν. Αυτή την ώρα. Ολοκληρώστε για να πάμε στον κύριο Γεωργιάδη. Έχουμε λοιπόν την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, την ενοποίησή της. Δεν μπορεί να έρχεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και να δίνει συγχαρητήρια στην κυβέρνηση και από την άλλη να έχουμε την εξωματική αντιπολίτευση ουσιαστικά. Βεβαίως υπάρχει επίσημη δήλωση του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας για το συγκεκριμένο σύστημα. Πάμε ώρα όσα λέτε. Μου δείξε το έγγραφο ένα το προχθές στην απευθεία σύνδεση. Μας το έδειξε ο κύριος Γεωργιάδης και μάλιστα του λέω. Δώσ' μου και εμένα δύο της Παγκοσμίου Υγείας να πάμε σε κανένα νοσοκομείο να κάνουμε επιθεώρηση. Και εκεί, λοιπόν, πάμε να δούμε τι λέει ο Υπουργός Υγείας. Υπήρξε έγγραφο, μάλιστα, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Αλλά εγώ θέλω έναν από αυτούς να τον πάω στο Περιστέρι, να τον πάω στο Εγάλιο, να τον πάω στο Κερατσίνι, να τον πάω στην Τραπετσόνα, να τον πάω και όπου αλλού θέλει για να δούμε πώς είναι η υγεία. Ελάτε να δείτε τι μου είπε χθες ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αναφορικά θέλω το τμήμα εκείνο που αναφέρεται και στους γιατρούς και. Τι μελιγενέστε με την υγεία των πολιτών. Προσέξτε αυτά που είπε ο Υπουργός Υγείας. Αλλού συμφωνήσαμε, αλλού διαφωνήσαμε, γιατί αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου. Πάμε. Λέει λοιπόν ο πολίτης, πληρώναμε για φάρμακα 5 φορές περισσότερα από την Ισπανία, η οποία έχει πληθυσμό 6 φορές παραπάνω από την Ελλάδα. Κακός. Ένα αυτό. Δεύτερον, πληρώνουμε τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εισφορές σε όλο τον κόσμο. Καλό μεσημέρι και στο Γιάννη τον Τζούνο που είναι μαζί μας. Και τελικά. Φάρμακα δεν έχω, γιατρό δεν έχω. Ένα λεπτό. Τελειώνει το μαρτύριο. Τελειώνουμε με αυτό το πράγμα σε ένα μήνα. Ένα λεπτό. Καταρχάς, η μεγάλη ταλαιπωρία έχει προκύψει τους τελευταίους 3 μήνες από την απεργία. Μάλιστα. Έτσι. Όμως να υπενθυμίσω ότι στα πολυατρία του ΕΟΠΗ πλέον, πριν την απεργία δηλαδή, εξυπηρετεί το μόνο το 19% των ασφαλισμένων του ΕΟΠΗ. Το υπόλοιπο 81% εξυπηρετεί το μέσα από τους συμβεβλημένους για τους ΔΟΠΗ. Ναι, κάποιοι πληρώνουν κιόλας, έτσι, γιατί αναγκάζονται για να δώσουν χρήματα. Κάποιοι σας λέω, τι κάνουμε, ενοποιούμε τα δύο συστήματα, γιατί έχει δίκιο,
θα τους παρέχουμε 24 ώρες λειτουργία για να δέσουν πάνω τον γιατρό τους. Ναι. Θα τους δώσουμε από τον οικογενειακό γιατρό, ναι, ώστε να μην χρειάζονται να πληρώνουν. Να έχουν οι ασφαλισμένοι μας δωρεάν υπηρεσίες υγείας. Ωραία. Τη μέρα που ανέλαβες υπουργός υγείας, γιατί δεν το έκανες αυτό από την πρώτη μέρα? Και να πεις, τελειώνει η ιστορία. Δεν θα έχει την τρίμηνη απεργία των γιατρών και θα έχει τελειώσει αυτό. Φέραμε του ειδικού. Ελέγξαμε πώ θα γράφουμε τον νόμο. Γινόταν αυτό σε 24 ώρες. Έχει γίνει, πιστεύω, ήδη σε μεγάλη ταχύτητα. Ξέρετε γιατί σα το λέω. Ναι. Τρεις μήνες η απεργία των γιατρών. Έχω ανθρώπους, κύριε Υπουργέ, το ξέρει ο κύριος Μαρκόπουλος, το ξέρει η κυρία Γεροβασίλη, το ζει κάθε μέρα ο Γιάννης Τσούνος. Πάνε να εξεταστούν από τα ΚΕΠΑ για να τους βγει σύνταξη, να μπορέσουν να ζήσουν, να πάρουν την αναπηρική τους κλπ. Δεν μπορούν. Υπάρχουν οικογένειες που πάνε και πληρώνουν έξω γιατρό. Μα γιατί? Γιατί υπάρχουν προβλήματα. Δυστυχώς, τελειώνει αυτός ο Γολγοθάς. Εμείς ζητήσαμε από τους απεργούς, ναι, να μην κάνουν απεργία στα ΚΕΠΑ. Δυστυχώς το αρνηθήκανε και κάνουν απεργία στα ΚΕΠΑ. Σας λέω όμως, τώρα με τη μετακίνηση μονίμων γιατρών στα ΚΕΠΑ, ναι, θα λυθεί αυτό το πρόβλημα οριστικά. Κυρία Γεροβασίλη, μην μου χρεώνετε εμένα την απεργία των γιατρών. Εγώ την πρώτη μέρα τους είπα, το τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, ναι, που κάνουν απεργία. Παιδιά, μην κάνετε απεργία από τώρα. Αργεί να γίνει ακόμα η κίνηση. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Εκείνοι θέλουν να κάνουν απεργία διαρκείας. Τι να κάνουμε τώρα? Επίσης, έχεις ένα κατάλογο με 2.000 ανέργους γιατρούς, νέους γιατρούς. Πάρ' τους κατευθείαν. Μα να τελειώσει, να μηδενιστεί η ανεργία τους γιατρούς. Με αυτούς θα μπορούμε, ναι, να τους προσλάβουμε με τα κενά που θα προκύψουν από όσους γιατρούς του ΕΟΠΗ επιλέξουν να κρατήσουν ιδιωτικά τους ιατρία. Μάλιστα. Γιατί όσα κενά δημιουργηθούν, θα καλυφθούν με προσλήψεις νέων γιατρών. Μάλιστα. Ερώτημα. Κύριε Υπουργέ, Γιώργο, μισό, Γιάννη, ναι, και τελειώνω. Ναι, ναι. Ο Κώστας ο Μαρκόπουλος, γιατρός Εύβοιας. Η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, το μπακαλά το μικρό. Γιατρός Άρτας. Θα επιλέξει μεταξύ πολυιατρίου ή του δικού της γιατρίου? Ναι, αν είναι γιατρός του οποίου που έχει ιδιωτικό ιατρείο, ναι, θα επιλέξει ένα από τα δύο. Μάλιστα. Μάλιστα. Κυρία Μαρκόπουλε, κυρία Γεροβασίλη, τι θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί η ιατρική είναι το πιο σπουδαίο κομμάτι στη ζωή μας. Κυρία Θεία, εγώ μπορώ να σας αφήσω παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί είμαι σε πάρα πολύ μεγάλη πίεση χρόνου. Άρχισαν να δίνονται τα χαρτιά της διαθεσιμότητας, κύριε Υπουργέ. Δεν έχουν αρχίσει να δίνονται τα έγγραφα, διότι ακόμα πρέπει να βγει το ΦΕΚ του νόμου για να γίνονται τα έγγραφα. Ένα λεπτό. Υπάρχουν γιατροί που πήραν. Υπάρχουν γιατροί που πήραν στα χέρια τους ένα χαρτί που λέει είστε σε διαθεσιμότητα. Το χαρτί που έχουν πάρει, ναι, ότι τη δημοσίευση του ΦΕΚ ξεκινάει η διαθεσιμότητα. Περιμένουμε να δημοσιευθεί το ΦΕΚ. Από την ώρα που δημοσιεύεται το ΦΕΚ, αυτό λέει το χαρτί, ναι, ξεκινάει η διαθεσιμότητα. Άρα εστάλησαν χαρτιά, τα έχουν στα χέρια τους. Ναι, αλλά η διαθεσιμότητα ξεκινάει τυπικά με τη δημοσίευση του, μάλιστα, ΦΕΚ. Μάλιστα. Όλοι αυτοί, αυτός που θα φύγει, ο Μαρκόπουλος που θα φύγει από τον ΕΟΠΗ ή η Γεροβασίλη, πού θα πάνε οι χριστιανοί, στο δικό τους γιατρείο? Όσοι επιλέξουν αυτούν μαζί μας στο δημόσιο σύστημα, ναι, θα έρθουν στο δημόσιο σύστημα σε 3 μέρες. Με τι λεφτά θα τους πάρεις, με 700 ευρώ ή με το βαθμό που είχαν? Θα έρθουν με τα λεφτά που παίρνανε πριν. Πώς? Με τα λεφτά που παίρνανε πριν και τον ανάλογο εισαγωγικό βαθμό στο ΕΣΥ. Ναι. Αυτοί που είναι απλήρωτοι θα πληρωθούν. Εισαγωγικό βαθμό στο ΕΣΥ, τον ανάλογο. Αυτοί που ήταν απλήρωτοι θα πληρωθούν. Ποιοι ήταν απλήρωτοι, δεν ήταν κανένα απλήρωτο γιατρό. Δεν ήταν. Οι τρεις μήνες της απεργίας θα πληρωθούνε? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Θα πληρωθούν την απεργία. Μάλιστα. Ερώτημα. Ήμουν εγώ διευθυντής πριν. Θα με πάρεις πάλι ως διευθυντή να με χρυσοπληρώσεις? Είπαμε ότι μέσα στο νόμο προβλέπεται. Θα υπάρχει μια διαδικασία κρίσεως οκτάμινη. Όλα αυτά τα ζητήματα της θέσης του καθενός θα κρυθούν μέσα στο οκτάμινο διάστημα που θα γίνει κρίση του καθενός. Α, δηλαδή θα αφήσω το γιατρείο μου, αλλά μετά από μέσα στο διάστημα των 8 μηνών. Θα με κρίνει ο Γεωργιάδης, ο Μαρκόπουλος, ο Αυτιάς, ο Τζούνος, αν κάνω για γιατρός. Καλά, μετά από 30 χρόνια που έχω προσφέρει ιατρική. Όπως κρίνονται οι γιατροί του ΕΣΥ, ναι, έχουμε εξαιρέσει μόνο το θέμα της κλινικής έρευνας, γιατί οι γιατροί του ΕΟΠΗ δεν μπορούσαν να κάνουν κλινική έρευνα. Και ποιος θα με κρίνει εμένα μετά από 30 χρόνια γιατρός, 25 χρόνια γιατρός? Ποιος είναι ο πάνω από μένα που θα πει αξίζει ο Αυτιάς, δεν αξίζει ο Μαρκόπουλος? Ορίστε. Θα φέρουμε τον Θεό να κρίνει. Ορίστε. Είπαμε τη διαδικασία που κρίνονται οι γιατροί του ΕΣΥ, σας είπα. Μάλιστα. Γιατί του ΕΣΥ πώς κρίνονται? Με τον ίδιο τρόπο. Τώρα, κληρονομήσατε ένα πενταψήφιο όπου μαρτυράει ο Έλληνας. Σωστό. Τι θα γίνει με αυτή την ιστορία, κύριε Γεωργιάδη? Πρώτα απ' όλα να ενημερώνουμε τους πολίτες. Εμείς έχουμε στείλει ήδη χαρτί στις εταιρείες. Μάλιστα. Δεν πρέπει να κλείνει κανένα ραντεβού και να παίρνει αυτά τα πενταψήφια νούμερα, γιατί μέσα σε αυτό το μήνα δεν μπορεί να κλείνει ραντεβού στον ΕΟΠΗ. Σωστό. Οι ίδιοι εταιρείες υποχρεούνται, ναι, να σταματήσουν αυτή την κίνηση και να έχουν ηχογραφημένο μήνυμα που θα λέει ότι δεν μπορούμε να κλείσουμε ένα μήνα και ένα ραντεβού. Να το ξέρει ο κόσμος, μην
κλείνει ραντεβού αυτό το μήνα. Εσείς δεν μπορείτε να στείλετε ένα έγγραφο στις εταιρείες και να έχουν το μήνυμα. Έχουμε στείλει ήδη έγγραφο στις εταιρείες, το προηγούμε. Το έχετε κάνει. Ναι. Μπράβο σας. Λοιπόν, μπράβο σας. Μια... Καταλαβαίνετε τώρα. Γιώργο, Γιάννης Τζούνος, Γιάννη. Και μία ερώτηση μόνο αφού θέλει να φύγει ο Υπουργός. Ναι. Κύριε Γεωργιάδη, κρατώ μία δήλωσή σας πριν από ένα μήνα περίπου σχετικά με τα κενά σε ολόκληρη τη χώρα. Υπάρχει εξέλιξη σε αυτό. Υπάρχουν ακόμα περιοχές και υπάρχουν ακόμα μικρά χωριά, νησιά, εσείς ο ίδιος το είχατε πει, όπου υπάρχουν προβλήματα με κενά γιατρών. Για τα κενά στα νησιά, έχουμε ψηφίσει, είναι άσχετο με αυτό που συζητάμε τώρα, έχουμε ψηφίσει τροπολογία που έχουμε βγάλει τώρα προκήρυξη, βγαίνει προκήρυξη για επικουρικούς γιατρούς στα νησιά με κίνητρα. Και... Αυτά λοιπόν, κίνητρα στα νησιά. Έχει αποκατασταθεί η σύνδεση με τον κύριο Μπέζα, έστω και με δυσκολία. Κύριε Μπέζα, μας βλέπετε, μας ακούτε, τι ακριβώς? Κύριε Μπέζα. Σας ακούω, εσείς δεν με βλέπετε. Εγώ με σας εγώ βλέπω. Σας βλέπω με πολύ χιόνι, βέβαια, αλλά εντάξει, βλέπετε. Να κάνουμε. Λοιπόν, με βλέπετε μέσα στο σκοτάδι. Προσπαθούμε με δικά μας μέσα, παρά το γεγονός ότι υπάρχει θέμα εκεί με τη ΔΕΗ. Έτσι. Και χάρη στους τεχνικούς μας, θα ξέρετε ότι οι τεχνικοί του ΣΚΑΙ ξεπερνούν το 100% του εαυτού τους. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ανασφάλιστος. Να σας δώσω μερικές απαντήσεις. Ελάτε, ανασφάλιστοι και άνεργοι. Ναι. Βρίσκουν γιατρό σε αυτό το χρονικό διάστημα. Ναι. Να σας δώσω μερικές απαντήσεις χρηστικές και βεβαίως. Ξεκινάω από αυτό το θέμα που θέσατε εσείς. Βεβαίως. Επαναλαμβάνω ότι βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Ποιο είναι το δάσος? Το δάσος είναι οι τέσσερις βασικές προβλέψεις αυτής της μεγάλης μεταρρύθμισης που ισχυρίζομαι ότι όταν ολοκληρωθεί και επιτευθεί θα είναι η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση μετά τη δημιουργία του ΕΣΥ στον χώρο της υγείας στη χώρα μας. Ένα λεπτό, Υπουργέ, ένα λεπτό. Δεν ισχύει αυτό. Ένα λεπτό, Υπουργέ. Θα έχει πετύχει αυτό απονομεί που λέτε. Κύριε Τόλιο, μισό λεπτό να έχουμε τη δημοσιογραφική διαπίστωση. Ο κύριο Τόλιο προφανώς, ο κύριο Τόλιο δεν γνωρίζει τον νόμο. Και δεν τα γνωρίζει αυτά τα θέματα, διότι αν τα γνώριζε, θα έβλεπε ότι γίνεται ακριβώς το αντίθετο από αυτό το οποίο λέει. Ανατρέπεται ο βασικός πυλώνας του ΕΣΥ. Ο βασικός πυλώνας του ΕΣΥ είναι από τη μια πλευρά και από τους ασθενείς, αλλά και από την πλευρά της ασφάλισης. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, θεωρώ ότι αποδιαρθρώνεται τον ένα το βασικό πυλώνα και το μεταφέρει στους ιδιώτες. Λοιπόν, αυτή είναι η διαφορά. Ένα λεπτό. Ένα καμία λεπτό. Σχέση. Καμία σχέση απολύτως. Την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Καμία σχέση με την πραγματικότητα. Βέβαια, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ένα λεπτό. Το ΕΣΥ ήταν πεθαμένο όπως ήταν. Καμία σχέση με την πραγματικότητα. Μα δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Το ΕΣΥ. Ναι, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ όμως. Το ΕΣΥ ήταν πεθαμένο εντελώς. Δεν υπήρχε. Εντελώς δεν ήταν. Όλοι οι Έλληνες ήταν δυσαρεστημένοι διότι εσύ είχε τον γιατρό σου, αλλά εγώ δεν τον είχα. Να παίξω λίγο και με την. Οι γιατροί θέλαν να εφαρμόσουν ένα ΕΣΥ, αλλά. Δυστυχώς οι πολιτικές δεν ήταν όπως έπρεπε. Λέω στον κύριο Μπέζα το εξής. Ξέρετε πότε θα πετύχει αυτό που κάνετε? Όταν θα σταματήσουν οι τηλεθεατές και οι ακροατές να λένε «Γιώργο, ψάχνω γιατρό και δεν έχω». Και όταν φτιάχτηκε ο ΕΟΠΗ, είχα πει τότε στον Αντρέα το Λοβέρδο «Με τι λεφτά πας και κάνεις τώρα, τούτο εδώ το πράγμα». Αυτό θα γεμίσει από ελλείμματα και θα γίνει χαλασμός κυρίου. Η απάντηση της τότε κυβέρνησης ήταν «Είσαι λαϊκιστής». Αυτή ήταν η απάντηση που πήρα τότε. Κύριε Αυτιά, αυτή την απάντηση πήρα τότε. Επειδή ακριβώς. Ελάτε, κύριε Μπέζα. Επειδή ακριβώς ο τομέας υγείας είναι πάρα πολύ κρίσιμος τομέας. Ναι. Είναι πάρα πολύ κρίσιμος τομέας και δεν πρέπει κανείς από εμάς τους πολιτικούς. Βάζω πρώτα τον εαυτό μου. Ναι. Να παίζουμε με τους πολίτες για αυτό το κρίσιμο τομέα. Αφήστε με σε δύο λεπτά. Βεβαίως. Με μη παράκληση να μην με διακόψετε. Ελάτε. Για να μπορέσω να αποτυπώσω τους βασικούς άξονες αυτής της μεταρρύθμισης και να απαντήσω σε αυτό το θέμα το οποίο θέτει ο κύριος Τόλιος. Λοιπόν, ποιοι είναι οι βασικοί άξονες αυτής της μεταρρύθμισης? Είναι πρώτον, ενοποίηση των δύο δημόσιων υποσυστημάτων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που είχαμε στη χώρα μας. Είχαμε από τη μια μεριά τον ΕΟΠΗ με τα πολυιατρία του και από την άλλη μεριά τα κέντρα υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αυτά ενοποιούνται υπό μία διοίκηση και αποκέντρωση αυτού του συστήματος, διότι διοικούνται από τις υγειονομικές περιφέρειες. Δεύτερον, δεν είναι αυτό το έχουμε πρόβλημα. Έχουμε μεταστροφή του ΕΟΠΗ. Ένα λεπτό. Ναι. Δεύτερον. Αφήστε να τελειώσω, κύριε Δόγη. Αφήστε να τελειώσω. Και θα δείτε ότι εμείς ενισχύουμε το δημόσιο σύστημα. Ενώ εσείς με αυτά που υπερασπίζεστε, θέλετε να αποδυναμώσετε το δημόσιο σύστημα. Θα είναι επιστόχες όλα αυτά τα λεγόμενα κέντρα υγείας. Παράκληση να μην με διακόψετε. Δεν θα έχουν ούτε στελέχωση, δεν θα υπάρχουν ούτε στήριξη οικονομική. Ξέρω και εγώ να διακόψω. Ξέρω και εγώ να λαϊκίζω. Δεν είσαι το μόνο σύστημα. Ξέρω και εγώ να κυβερνολογώ. Αλλά εγώ δεν θέλω να κυβερνολογώ. Αγαπητέ μου κύριε Τόλιο, γιατί δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα. Ελάτε κύριε Μπέζα και μετά ο κύριος Τόλιος. Μετατρέπεται ο ΕΟΠΗ, ο οποίος εξακολουθεί να λειτουργεί, δεν κλείνει ο ΕΟΠΗ,
σαν ασφαλιστικός οργανισμός, σε ασφαλιστικό οργανισμό υγείας. Δηλαδή, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, ο οποίος θα εξακολουθήσει να έχει συμβάσεις με ιδιώτες γιατρούς, ναι, με ιδιωτικές κλινικές, με ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και με δημόσιες δομές και θα αγοράζει για λογαριασμό των ασφαλισμένων του υπηρεσίες υγείας από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Αλλά επικεντρώνεται αποκλειστικά σε αυτό, προκειμένου αυτό, να πετυχαίνει καλύτερες τιμές και ποιοτικότερες υπηρεσίες υγείας. Τρίτον, κύριε Τόλιο, εάν συνεχίσετε, δεν θα μπορέσω να ολοκληρώσω αυτά τα οποία θέλω. Είναι λίγος ο χρόνος. Διότι εσείς στηρίζετε τα ιδιωτικά συμφέροντα και θα σας αποδείξω γιατί στηρίζετε τα ιδιωτικά συμφέροντα. Με τις θέσεις τις οποίες παίρνετε σαν ΣΥΡΙΖΑ. Θα σας το αποδείξω τώρα. Περιμένετε λίγο. Λοιπόν, περιμένετε λίγο. Ένα λεπτό. Τρίτος άξονας. Πάμε τρίτος άξονας. Περιμένει και ο κόσμος κάτω. Ναι. Περιμένει και ο κόσμος. Δεν είναι να απαντήσω εγώ. Να απαντήσεις παίρνετε από σήμερα και να τις πάρετε και στο κύριε μέλλον. Τόλιο. Από τον ίδιο τον κόσμο. Έσπο, χάνεις τώρα. Τρίτος. Δεν τον ακούς. Τρίτος άξονας. Τρίτος άξονας. Θεσμοθετείται ο οικογενειακός γιατρός. Ναι. Κάθε ασθενής θα έχει τον οικογενειακό του γιατρό, ναι, και ο ατομικός ηλεκτρονικός φάκελος υγείας που θα τον ενημερώνει ο οικογενειακός γιατρός. Αλλά να υπογραμμίσω εδώ ότι σε αυτή τη φάση, στην πρώτη φάση της μεταρρύθμισης, δεν θα είναι υποχρεωτική η παραπομπή του ασθενή και η σύμβαση του ασθενή και η σχέση του ασθενή με έναν οικογενειακό γιατρό. Θα είναι εθελοντική. Αργότερα βλέπουμε. Και το τέταρτο και πιο βασικό, ναι, το νέο σύστημα θα είναι καθολικής εφαρμογής. Δηλαδή θα μπορούν να έχουν πρόσβαση, δωρεάν πρόσβαση όλοι στις κρατικές δομές του καινούριου συστήματος, ναι, όλοι ανεξάρτητα από την οικονομική, την επαγγελματική και την ασφαλιστική τους κατάσταση. Ναι. Και την ασφαλιστική τους κατάσταση, δηλαδή και οι συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν απολέσει λόγω της κρίσης την ασφαλιστική τους ικανότητα, ναι, είναι ανασφάλιστοι, ναι, θα μπορούν να πηγαίνουν δωρεάν στις δομές του καινούριου συστήματος. Σήμερα στον ΕΟΠΗ δεν μπορούν να πάνε οι ανασφάλιστοι, διότι οι δομές του ΕΟΠΗ εξυπηρετούν αποκλειστικά τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ. Αυτό που λέτε κακό που συμβαίνει. Πολύ κακό είναι αυτό που συμβαίνει. Την τεράστια αλλαγή. Την τεράστια αλλαγή που ισχύει στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Αυτό λοιπόν ερωτώ εγώ, είναι αποδυνάμωση του δημόσιου συστήματος ή ενδυνάμωση του δημόσιου συστήματος υγείας. Υπουργέ, και το τελευταίο, δεν τελείωσα, ναι, με τον κύριο Τόλιο. Λοιπόν, δεν τελείωσα. Είναι αποδυνάμωση. Περνάνε Υπουργέ στο καθεστώς. Οι γιατροί περνάνε στο καθεστώς. Ακούστε και το τελευταίο, σας το χαρίζω. Οι γιατροί περνάνε στο καθεστώς της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ξέρετε τι συνέβαινε μέχρι σήμερα. Αυτό το οποίο υπερασπίζεστε και κακώς υπερασπίζεστε, ενώ δεν το πιστεύετε. Οι γιατροί δεν ήταν πλήρους και αποκλειστικά απασχόλησης, ήταν μόνο πλήρους. Οι χειρουργικές ειδικότητες λοιπόν, για τις οποίες έγινε τόσο λόγος στο παρελθόν, οι χειρουργικές ειδικότητες που ήταν στον ΕΟΠΗ, ήταν γιατροί οι οποίοι πηγαίνανε κάποιες ώρες στον ΕΟΠΗ και στη συνέχεια πού χειρουργούσαν αυτοί, κύριε Τόλιο? Χειρουργούσαν μέσω του ιδιωτικού του ιατρείου, λοιπόν, στις ιδιωτικές κλινικές. Εμείς τι τους λέμε τώρα? Δεν μπορείτε να χειρουργείτε στις ιδιωτικές κλινικές. Θα πρέπει να είστε πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, όπως οι γιατροί του ΕΣΥ, και να περάσετε όλοι στο κρατικό σύστημα υγείας. Ερωτώ λοιπόν, αποδυναμώνεται ή ενισχύεται το δημόσιο σύστημα υγείας με αυτά τα οποία κάνουμε? Να υπάρξει στήριξη, ακούστε. Η αρχική φιλοσοφία που εμείς στηρίξαμε. Γιατί δεν ακούω τον κόσμο σε αυτά τα οποία είπα. Να ακούτε λίγο. Να ακούτε και λίγο. Δεν με αφήσετε να τελειώσω. Γιατί δεν άκουσα τον κόσμο στο βασικό. Να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα υγείας απασχόλησης και να συνεχίζουν να χειρουργούν στις ιδιωτικές κλινικές. Να απαντήσει ο κύριος Τόλιος. Κύριε Μπέζα. Να απαντήσει, αλλά δεν μ' άφησε να μιλήσω. Ήδη πέντε λεπτά αναλύεται το όλο σύστημα και το είπατε με το νι και με το σίγμα. Και καταλάβαμε και πολλά πράγματα. Μισό λεπτό να απαντήσει ο κύριος Τόλιος. Το μισό πολύ λεπτό δεν είναι έτσι, για όνομα του Θεού. Η αρχική ίσα. Του ΕΣΥ εγώ του θέλω εμείς να είμαι ίσως προς όλους. Ναι. Ωραία. Η αρχική φιλοσοφία του ΕΣΥ που εμείς σαν χώρο, σαν αριστερά και ειδικότερα σήμερα σαν ΣΥΡΙΖΑ, ναι, στηρίζαμε και στηρίζουμε είναι ένα ολοκληρωμένο τέτοιο εθνικό σύστημα υγείας με δωρεάν πρόσβαση κάθε πολίτη. Αυτό απαιτεί και από την πλευρά των πόρων αλλά και από την πλευρά των παροχών. Μάλιστα. Ολοκληρωμένο σύστημα. Συγκεκριμένα, εγώ υπερασπίζομαι την ιδέα που δεν είναι δική σας σήμερα, είναι η αρχική αφετηριακή ιδέα του ΕΣΥ να υπάρχουν γιατροί αποκλειστικής απασχόλησης που θα εξασφαλίζουν και ένα αντίστοιχο νοσηλευτικό προσωπικό. Από εκεί και ύστερα, ακούστε με. Γιατί τα στελέχη σας στη Βουλή άλλα πράγματα λένε. Αποδιαφρώνεται το ένα σκέλος. Και αυτοί οι οποίοι πάνε και κλείνουν τώρα τα φωλιατρία άλλα πράγματα λένε. Ναι, αλλά δεν ακούτε όμως. Κύριε Μπέζα, μισό λεπτό να απαντήσει. Δεν ακούτε. Δεύτερον, αποδιαφρώνεται το ένα σκέλος στο πεδίο των παροχών. Μπορεί να υπάρξουν κάποια κέντρα υγείας. Μπορεί να υπάρξει μια
δυνατότητα πρωτοβάθμιας φροντίδας στα νοσοκομεία. Ξέρετε τι θα γίνει στα νοσοκομεία. Χαμός θα γίνει. Ουρές και επιπλέον κόστος για τον ασθενή. Από την άλλη πλευρά, προωθείτε τη διαδικασία ιδιωτικοποίηση, συγγνώμη, εκεί που φωνάζετε τάχα αποκλειστικής απασχόλησης, μεταφέρεστε στον ιδιωτικό τομέα. Πετάτε ένα ολόκληρο κόσμο στον ιδιωτικό τομέα που σήμερα που συμπιέζεται στον ιδιωτικό γιατρό και στα ιδιωτικά θεραπεία. Άρα λοιπόν είμαστε αντίθετοι. Μπορούμε και έχουμε να κάνουμε ένα τέτοιο εθνικό σύστημα υγείας και να πω κάτι. Δόξα τω Θεώ και σε άλλες χώρες να πάρουμε τις σκανδιναβικές, να πάρουμε το καναδικό σύστημα. Αυτό τώρα γιατί έχει το καναδικό σύστημα. Ναι. Το health care, με συγχωρείτε. Έχουν λεφτά έχει εκεί. Και πλήρη, πλήρη κάλυψη και χαμηλές δαπάνες λοιπόν, για την ιατροπαγωγική περίθρωση. Ειρήνη, μην πάω σε διάλειμμα γρήγορο. Πάω σε γρήγορο διάλειμμα. Σα πω κάτι. Μια μέρα, ένα Σάββατο θα σου φωνάξω και του δυο εδώ. 4 ώρες βεβαίως. Και θα γίνει η μάχη των θερμοπυλών. Βεβαίως. Πάμε σε διάλειμμα, ελάτε. Είναι η ώρα 1:15. Πάμε κέντρο Αθήνας. Γιώργος Τσελίκας. Πολιορκείται το Υπουργείο στην κυριολεξία, έτσι. Καλό μεσημέρι, ναι. Γιώργο. Από όλη την Ελλάδα από το πρωί είναι εδώ σχολικοί φύλακες. Είμαστε απέναντι από το Υπουργείο Μεταρρυθμίσεις. Πριν μισή ώρα είχαμε εντάσεις με περιορισμένο, με περιορισμένη χρήση χημικών. Θα μας τα πει εντάχει ο κύριος Μπέλος από την Καρδίτσα. Τι έγινε ακριβώς. Καλημέρα σας, κύριε Αυτιά. Καλό μεσημέρι. Θα ήθελα να καταγγείλω για άλλη μια φορά τις δυνάμεις της αστυνομίας, διότι σε μια ειρηνική συγκέντρωσή μας χτυπήσανε και μας ψεκάσανε χωρίς έλεος. Δύο συνάδελφοί μας βρεθήκανε στο νοσοκομείο, τους πήρε το ασθενοφόρο. Από εκεί πέρα είχαμε και μια σύλληψη. Κάποιον συνάδελφο ο οποίος συνλήφθη από όργανα της αστυνομίας για εξύβριση. Να πάμε στο διατάφτα. Συνάντηση ναι. Είχατε με κάποιον υπεύθυνο. Συνάντηση είχαμε με τον κύριο Μελετσιώτη. Του μεταφέραμε τις απόψεις μας. Η απάντηση... Είπε ότι όλα θα τα μεταφέρει στον Υπουργό. Ναι. Είπε ότι μάλιστα. Όλα θα τα μεταφέρει στον Υπουργό. Θα συνεχίσετε τις κινητοποιήσεις. Όπως... Θα συνεχίσετε τις κινητοποιήσεις. Θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις και μετά τη λήξη της διαθεσιμότητας εμείς θα είμαστε εδώ μάλιστα. Κάθε μέρα. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον ένα κύριο λεπτό, Μπέζα. Ένα λεπτό, παιδιά. Επειδή πιέζουμε πάρα πολύ σε ό,τι αφορά το χρόνο. Εγώ θα είμαι πάλι μαζί σας. Ναι. Στην πρώτη σας κινητοποίηση σας ευχαριστώ θερμά. Έχω δεκάδες θέματα τα οποία έχω πετάξει έξω στην κυριολεξία. Να είστε καλά και ευχαριστώ. Πάω στον Θανάση τον Παπούλια που περιμένει. Θανάσης Παπούλιας, φίλες και φίλοι, είναι μαζί μας. Είναι νομικός, είναι άτομο το οποίο θέλει να ρωτήσει. Κύριε Παπούλια, καλό μεσημέρι. Κύριε Αυτιά, σας χαιρετώ και... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με βγάλατε ως παλιός φοιτητής μου, εν πάση περιπτώσει. Σας γνωρίζω από το Πανεπιστήμιο. Και χαιρετώ και τον κύριο Υπουργό. Η ερώτησή μου είναι απλή. Συνταξιοδοτηθήκα με απόλυτη αναπηρία το 1910. Ποσοστό 90%. Το 2010. Μάλιστα. Με ποσοστό 90%. Ναι. Συνταξιοδοτήθηκα με το νόμο 612 του 1977. Έχετε χάσει το φως σας. Έτσι είναι. Ναι. Ναι. Που παρήχε το δικαίωμα. Μάλιστα. Για ένα χρόνο ακόμη να εργάζομαι, τόσο ώστε τις υποθέσεις μου να τις μοιράσω στους συναδέλφους μου. Ναι. Στη συνέχεια έληξε η συνταξιοδότησή μου, που ήταν επί τριετία, τον Νοέμβριο του 2013. Μάλιστα, να το πούμε πολύ απλά. Ένα λεπτό, κύριε Παπούλια, το πράγμα είναι πολύ απλό. Οι συντάξεις με ειδικές διατάξεις δεν παρατείνονται όπως γίνεται με τις συντάξεις των γενικών διατάξεων. Σωστό. Παρότι είμαι απόλυτα ανάπηρος, συνταξιδοτούνται αυτοί οι οποίοι έχουν ενδεχομένως μικρότερη αναπηρία από μένα. Αυτό και εγώ είναι θέμα Βρούτσι, δεν είναι θέμα Μπέζα. Θέμα Βρούτσι είναι αυτό, δεν είναι θέμα Μπέζα. Έτσι είναι και θέμα ΚΕΠΑ. Έτσι. Και λοιπόν, θέμα ΚΕΠΑ. Κύριε Μπέζα, είναι ένα θέμα, θέλω να το δείτε. Σας παρακαλώ θερμά. Απλά να πω το εξής για ενημέρωση. Ναι. Ο κόσμος έχει δίκιο γιατί επειδή στα ΚΕΠΑ μετήχανε οι ιατροί του ΕΟΠΗ. Έτσι. Υπάρχει μια αντίληψη ότι έχουμε εμείς σχέση σαν Υπουργείο Υγείας με τη λειτουργία των ΚΕΠΑ, το Κέντρο Πιστοποίησης. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση. Απλά συμμετείχαν γιατροί του ΕΟΠΗ. Τώρα όμως με νομοθετική διάταξη, η οποία ήδη ψηφίστηκε στη Βουλή και ο νόμος έχει δημοσιευθεί, θα ξαναρχίσει η λειτουργία των ΚΕΠΑ με ένα ανεξάρτητο σώμα γιατρών. Δηλαδή το Υπουργείο Εργασίας θα πάρει γιατρούς έξω, ιδιώτες.
θα έχει συμβάσεις μαζί τους και θα λειτουργεί με αυτό το ανεξάρτητο σώμα τα κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας. Δεν θα έχουν καμία σχέση οι γιατροί αυτού του σώματος με τους γιατρούς που, που θα είναι στο ΕΣΥ. Άρα οι αναπηρικές συντάξεις που περιμένουν, γιατί δεν έχουν εισοδήματα, κύριε Υπουργέ, δεν έχουν τίποτα, αφού δεν περνάνε από επιτροπή. Απλά έχει γίνει μια εξάμηνη μετατόπιση. Λέτε λοιπόν, οι γιατροί που θα μπουν οι μόνιμοι θα λύσουν το θέμα. Ναι. Έχει, ναι, νομίζω ότι θα λύσει, αν και είναι Μάλιστα. θέμα του Υπουργείου Εργασίας, αλλά από ό,τι ξέρω από την πληροφόρηση που έχουμε εμείς, ότι έχει προγραμματιστεί μια σειρά Μάλιστα. από επιτροπές σε ολόκληρη τη χώρα να ξεκινήσουν να λειτουργούν τις αμέσως επόμενες ημέρες. Είστε απόλυτα σαφείς, κύριε Πλακιωτάκη. Επιτροπές και ΠΑ. Μάλιστα. Κύριε Πλακιωτάκη, 9 εκατομμύρια ευρώ από ΜΚΟ, η οποία έβγαζε νάρκες στο Ιράκ, αν τις έβγαζε, αυτό θα αποφανθεί η δικαιοσύνη ή οτιδήποτε άλλο. 9 εκατομμύρια με εμπλεκόμενους πολύ υψηλά ιστάμενους σε ό,τι αφορά το κρατικό μηχανισμό. Θέλω το σχολείο σας και μου λέγατε και στο διάλειμμα ότι πρέπει να παρέμβει ο εισαγγελέας σε κάθε μορφή ΜΚΟ, γιατί υπάρχουν και καλές ΜΚΟ που κάνουν καλή δουλειά και υπάρχουν και κάποιες που ενδεχομένως. Θέλω το σχολείο σας, διότι είναι μεγάλο το θέμα. Κύριε Αυτιά, το διαχρονικό έγκλημα με τις ΜΚΟ πρέπει να σταματήσει. Γι' αυτό απαιτείται να μπει εισαγγελέας σε όλες, ανεξαιρέτως τις ΜΚΟ, να υπάρξει πλήρη διαφάνεια για τον τρόπο με τον οποίο έπαιρναν δημόσιο χρήμα, τα παραστατικά τα οποία χρησιμοποίησαν ή δεν έκδωσαν ποτέ για να πάρουν τα συγκεκριμένα χρήματα και κυρίως πού πήγαιναν τα χρήματα αυτά. Σωστό. Και εφόσον προκύψουν ευθύνες, να επέμβει δικαιοσύνη, να ακολουθούν όλες εκείνες οι νόμιμες διαδικασίες και φυσικά να επιστραφούν τα χρήματα. Άρα επομένως, για να σταματήσει να βάζουμε ουσιαστικά στο ίδιο καλάθι όλες τις ΜΚΟ. Σωστό. Γιατί υπάρχουν και ΜΚΟ που παράγουν συγκεκριμένο και αυτό έργο. Άρα χρειάζεται πλήρη διαφάνεια και επιτέλους να μπει ονοματεπώνυμο σε κάθε ΜΚΟ. Να ξέρει ο πολίτης ποιες είναι αυτές που παράγουν και αυτές είναι που δεν παράγουν κανένα δημόσιο έργο. Ακριβώς. Και ειδικά την ώρα που ζητάμε θυσίες από τον ελληνικό λαό, ο ελληνικός λαός απαιτεί, κύριε Αυτιά, διαφάνεια. Απαιτεί αξιοκρατία. Απαιτεί να επιστραφούν τα κλεμμένα πίσω. Είναι να μπει εισαγγελέας, να μπει εισαγγελέας. Ασφαλώς και να μπει. Να προσθέσω μόνο ότι η ΜΚΟ, για μένα, το μεγαλύτερο μέρος στο συντριπτικό είναι οι κοινωνικές οργανώσεις μαϊμού. Στην πραγματικότητα είναι φορείς οι οποίοι προβάλλουν διάφορα πρόσωπα τα οποία θέλουν να κάνουν κοινωνική παρέμβαση και να δημιουργήσουν εντυπώσεις γύρω από το όνομά τους. Άρα και εσείς θέλετε εισαγγελέας να καθαρίσει την ιστορία. Μάλιστα. Δεύτερο, να σταματήσει το παιχνίδι της φοροδιαφυγής που γίνεται γύρω από Σαφής. Αυτό. Γιατί αν δώσουν μια ενίσχυση η οποία δεν ξέρω πέρα πιανού πάει, τα πληρώνει ο ελληνικός λαός εν τέλει. Αφού δεν πάνε στο κοινό. Είστε απόλυτα σαφείς. Λοιπόν, κύριε Μπέζα, ευχαριστώ θερμά. Θερμά ευχαριστώ. Χρόνος μηδέν. Κλέβω χρόνο από τη Χριστίνα τη Λαμπύρη και είναι κακό. Είναι κακό. Σας ευχαριστώ θερμά. Όχι, έπεσε και πάλι διακοπή ρεύματος στην περιοχή. Είδατε καμιά φορά τα πράγματα πώς είναι. Δύο διακοπές ρεύματος. Πιστεύω ότι θα αντέξει και το ΕΣΥ στις πιέσεις του κοινωνικού ρεύματος. Έτσι έχουν τα πράγματα. Να είστε καλά. Ακολουθεί Χριστίνα Λαμπύρη και κάθε μεσημέρι μια ευχή κάνω. Να είστε καλά, να περνάτε καλά και να θυμάστε ότι η ζωή μας είναι μία και μοναδική. Εύχομαι ο Έλληνας να βρει γρήγορα το γιατρό του. Καλό.